Το Blade Runner 2049 είναι σε σκηνοθεσία Denis Villeneuve, που είναι ο σκηνοθέτης πίσω από τις για μένα πολύ ωραίες ταινίες Prisoners, Sicario και Arrival. Πρωταγωνιστεί ο Ryan Gosling, επιπλέον παίζουν οι Anna de Armas, Harrison Ford, Dave Bautista και Robin Wright και είναι απευθείας ουσιαστικά sequel του original Blade Runner που είχε βγει το 1982. Το οποίο, μικρή παρένθεση για όσους δεν είδατε το review που έκανα, προσωπικά δυστυχώς δεν είμαι καθόλου fan του original Blade Runner, δεν μου άρεσε, με εξαίρεση βέβαια, για να σας πω εντάχει, την καταπληκτική φωτογραφία, σκηνοθεσία και όλα αυτά, σεναριακά δεν με τράβηξε, βαρέθηκα. Κλείνει παρένθεση. Λοιπόν, και αυτή τη φορά εξελίσσεται 30 χρόνια μετά από το original έργο, που έχουμε έναν νέο Blade Runner που υποδίεται ο Ryan Gosling, ο οποίος ανακαλύπτει ένα πολύ ιδιαίτερο μυστικό και παρακολουθούμε ουσιαστικά πού τον οδηγεί αυτό. Παιδιά, θα ξεκινήσω αυτό το βίντεο ανάποδα και θα πω τι αριστούργημα ήταν αυτή η ταινία. Τι απίστευτο, φοβερό sci-fi έπος ήταν αυτό. Και σκεφτείτε όσο σας το λέει κάποιος, όπως σας είπα, που δεν του άρεσε το original Blade Runner. Και όχι μόνο αυτό, είχα πάει προκατηλημένος αρνητικά, διότι μου είχα πει κάποιοι στα σχόλια ότι συμφωνούμε και εμείς δεν μας άρεσε το Blade Runner το original και πού να δεις το καινούργιο, που είναι και 2,5 ώρες, θα χτυπήσει ενέσεις, θα κόψει φλέβες. Οπότε είχα πάει και προκατηλημένος αρνητικά και παρόλα αυτά, παιδιά, mind blown απλά. Δεν το πιστεύω. Αυτό που είδα, το επεξεργάζομαι μέχρι και σήμερα, το είδα το Σάββατο και ακόμα την σκέφτομαι αυτή την ταινία και εννοείται θέλω κιόλας να πάω να την ξαναδώ. Ειλικρινά, για μένα, σημειώστε αυτό που σας λέω αλήθεια, πραγματικά, 30-40 χρόνια από τώρα, όπως και το original Blade Runner, θεωρώ ότι όποιος έχει δει αυτό το έργο ή θα πάει να το δει, θα είναι μάρτυρας ταινίας που θα μείνει στην ιστορία του κινηματογράφου. Και τώρα που το έβγαλα από μέσα μου, πάμε λίγο πιο χαλαρά και σωστά να μιλήσουμε με λεπτομέρειες για ποιο λόγο λέω όλα αυτά. Αρχικά ας μιλήσουμε για τα πράγματα τα οποία ούτε το original Blade Runner, παρόλο που δεν μου άρεσε, δεν υστερούσε για κανένα λόγο, τα οποία είναι σκηνοθεσία, φωτογραφία. Παιδιά, ο Villeneuve έχει κάνει φοβερή δουλειά, ξεπέρασε τον εαυτό του, δηλαδή ήδη τον εκτιμούσα πάρα πολύ σαν σκηνοθέτη από τα προηγούμενα έργα που σας είπα. Εδώ πέρα, αυτό, εντάξει, τι να πω, συγχαρητήρια, μπράβο, ελπίζω το λιγότερο να προταθεί για Όσκαρ, δεν ξέρω τώρα, εντάξει, και ποιοι θα είναι οι ανταγωνιστές του, ας πούμε, στα Όσκαρ, αλλά έστω να προταθεί, θα είναι απαράδεκτο να μην προταθεί καν για Όσκαρ, για σκηνοθεσία, φωτογραφία, όλα αυτά. Η εικόνα είναι καταπληκτική, ο κόσμος φανταστικός, πλάνα εξαιρετικά που είτε απολαμβάνεις αυτό το φουτουριστικό τοπίο ή σε βάζει αναλόγως άμα σου δείχνει τον πρωταγωνιστή οποιοδήποτε ηθοποιό να απορροφήσεις τη σκηνή, το τι θέλει να σου βγάλει, τα συναισθήματα, όλα αυτά τέλος πάντων ένα πακέτο. Παιδιά, πραγματικά δεν είχε κάτι λάθος στο συγκεκριμένο. Κάθε σκηνή πραγματικά που έβλεπες είχε νόημα, υπήρχε λόγος που ήταν εκεί. Δεν ήταν απλά για να υπάρχει, δεν ήταν για να κάνει ποζεριά ότι α, κοιτάξτε εδώ τα εφέ, τι ωραία που είναι, wow, απολαύστε. Καμία σχέση, ήτανε, εξυπηρετούσαν κάποιο σκοπό. Μετά, ερμηνείες. Κάτι το οποίο δεν άγγιξα και δεν άγγιξα επίτηδες στο original Blade Runner, γιατί ήδη είπα ότι δεν μου αρέσει και θα ενοχλούσε πολλούς φανς αυτό, οπότε είπα να το αφήσω στην άκρη. Λοιπόν, παιδιά, στο original Blade Runner προσωπικά δεν ήμουν ικανοποιημένος ούτε από τον Harrison Ford, ούτε γενικότερα από τις ερμηνείες, όχι απαραίτητα λόγω ικανοτήτων των ηθοποιών, είτε γιατί τους είπαν έτσι να παίξουν, δεν ξέρω. Πάντως δεν είχα μείνει ευχαριστημένος, δεν μου έβγαζαν σχεδόν τίποτα. Δεν μου έβγαζαν αυτά που έπρεπε να βγάλουν βάσει της βαρύτητας που είχε το νόημα, τα μηνύματα που θέλει να περάσει στο original Blade Runner. Εδώ πέρα, παιδιά, δεν υπήρχε ούτε ο τελευταίος κομπάρσος που να μην έπαιζε εκπληκτικά. Ακόμα και ο Μπατίστα που είναι ένας παλαιστής, WWE. Δηλαδή, τι ικανότητες μπορεί να έχει αυτός ο άνθρωπος. Έπαιξε φοβερά. Όλοι σου πέρναγαν αυτό που έπρεπε να σου περάσουν. Ο Ryan Gosling, παιδιά, λυπάμαι, για μένα τον έσβησε, τον Harrison Ford, από το original Blade Runner. Είχε
έβλεπες έναν άνθρωπο που αρχικά. Άνθρωπο. Που από την αρχή. Ενώ δεν είναι spoiler αυτό το είπα, τον μπορεί. Λοιπόν, που από την αρχή είναι έτσι ψυχρός σαν μηχανή, ας πούμε, και τον βλέπει σιγά σιγά πώς να λυγίζει από αυτά που ανακαλύπτει σιγά σιγά μέσα στο έργο. Πραγματικά δεν ξέρω τι να σας πω. Πράγματα τα οποία ο Χάρισον Φόρντ, παιδιά, λυπάμαι, αλλά δεν τα έβγαλε. Δεν ξέρω, πείτε μου ό,τι θέλετε στα σχόλια, δεν με πειράζει. Εντάξει, απόψεις είναι αυτές. Για μένα τον έζησε το Χάρισον Φόρντ και τους βύσανε όλους γενικά. Όλο το cast original Blade Runner, το καινούριο cast από το Blade Runner 2049, τους έσβησε. Τελείωσε. Ήταν εκπληκτικές όλες οι ερμηνείες. Και τέλος, σενάριο. Παιδιά, επιτέλους μου πέρασε το καινούργιο Blade Runner αυτό που έπρεπε να μου περάσει στο original. Εγώ από το original αυτό περίμενα. Και δεν κολλά τώρα σε FX. Καταρχάς, το Blade Runner το original, όπως είπα και στο review μου, στέκεται μέχρι και σήμερα. Δεν υστερεί σε σκηνοθεσία, σε FX, σε τέτοια. Καμία επαφή. Λοιπόν, σεναριακά όμως για μένα υστερεί. Και δεν με νοιάζει τώρα που, γιατί μου είπε πάρα πολλοί κόσμο στην καραμέλα ότι είναι νουάρ. Παιδιά, έχω δει πολλές νουάρ ταινίες. Δεν βλέπω μόνο τέτοια έργα sci-fi γρήγορα ή περιπετιούλες Hollywood και τα λοιπά. Βλέπω μεγάλη γκάμα ταινιών. Λοιπόν, ήταν αργό χωρίς λόγο και τέλος πάντων για μένα δεν στα πέρναγε όπως έπρεπε τα μηνύματα. Το καινούριο Blade Runner ήταν αυτό που έπρεπε. Προσωπική μου άποψη. Τα πέρασε τα μηνύματα όπως έπρεπε. Είχε επίσης ένα σενάριο με τις ανατροπές του, με τα όλα του. Εντάξει, κάποιοι μου ανέφεραν ότι ήταν υπερβολικά απλό και προβλέψιμο το σενάριο. Εντάξει, οκ, έχω δει εκατοντάδες των εκατοντάδων ταινίες, συγγνώμη. Δεν το πρόβλεψα το τέλος. Τι να σας πω τώρα, εντάξει, μπορεί να είμαι εγώ χαζός. Λοιπόν, οπότε και από πλευρά σενάριου ήταν αυτό που έπρεπε και αυτό που περίμενα από τον Blade Runner. Οπότε, για να κλείσουμε, παιδιά, η ταινία, καταρχάς κάτι αρνητικό, δεν έχω να σας πω. Προσπάθησα πολύ να σκεφτώ κάτι αρνητικό. Είναι 2 ώρες και 35 λεπτά η ταινία. Θα μπορούσα να δω για πλάκα άλλη μισή ώρα, να είναι ένα 3ωρο sci-fi έπος. Για πλάκα μου το βλέπω, αλήθεια σας λέω, δεν βαρέθηκα καθόλου. Εντάξει, π.χ. από την παρέα μου δεν ίσχυε το ίδιο. Είπαν ότι το ένιωσαν το 2,5ωρο πάρα πολύ. Εντάξει, απλά για να σας πω και μια άλλη άποψη. Δεν συμφωνώ καθόλου. Εγώ δεν βρήκα πραγματικά τίποτα λάθος στην ταινία. Οπότε, ίσως από περιέργεια να μπω στο ίντερνετ να ψάξω έτσι αρνητικά, να δω αν συμφωνώ με κάτι. Δεν το έχω κάνει ακόμα. Προς το παρόν, η δική μου άποψη 100% η ταινία είναι ένα αριστούργημα και θεωρώ επιβάλλεται, δεν το συζητάμε, ότι πρέπει να το δείτε στον κινηματογράφο και όχι απλά να το δείτε στον κινηματογράφο, εγώ της δίνω και Όσκαρ. Κάτι τέτοιες στιγμές είναι που πραγματικά λες ναι, γι' αυτό είμαι συνεφίλ. Για κάτι τέτοιες ταινίες. Βγαίνουν μία φορά στα 5, μία φορά στα 10 χρόνια. Αλλά όταν τις πετυχαίνεις, λες ναι, γι' αυτό πάω κάθε εβδομάδα σινεμά, γι' αυτό βλέπω ταινίες, γιατί κάπου υπάρχει ένα τέτοιο έργο, ένα τέτοιο αριστούργημα. Λοιπόν, η ταινία είναι masterpiece, δεν έχω να πω τίποτα. Ναι, παιδιά, επίσης αποδεχτείτε ότι όντως δεν μου αρέσει το original Blade Runner, άρα έχω αυτή την άποψη για το καινούριο. Εντάξει, τι να σας πω, τι να κάνω. Λοιπόν, πείτε μου από κάτω στα σχόλια, αν έχετε δει και τα δύο, ποιο θεωρείτε καλύτερο. Προσπαθήστε να είστε αντικειμενικοί όσοι είστε λίγο πιο μεγάλης ηλικίας και είστε δεμένοι με το original. Επιπλέον πείτε μου ποιος Blade Runner σας αρέσει περισσότερο, γιατί είμαι περίεργος και γι' αυτό, γιατί όπως σας είπα θεωρώ ότι ο Goswin τον έσβησε το Harrison Ford. Και επιπλέον, αν σας άρεσε το βίντεο, μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe.